Λοιπόν, σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο όπου παρουσιάσαμε μία βάση με υψηλή περιεκτικότητα νικοτίνης, είπαμε ότι θα δούμε και το τι θα γίνει όταν θα πέσει στο αρέωμα που έχω ήδη ετοιμάσει εγώ. Λοιπόν, ξεκινάω από το απλό. Να πω ότι αυτή εδώ είναι 100 μιλιγκράμμ και αυτό που ήθελα εγώ ήταν να πάρω ένα τελικό αποτέλεσμα όπου θα είναι 50% VG, 50% PG και ήθελα να είναι στα 14 μιλιγκράμμ περίπου, έτσι 14 με 15 ανάμεσα, και η ποσότητα η οποία θα πάρουμε είναι στα 700 ml. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ μέσα περιέχει 350 ml μηδενική VG από το φαρμακείο, όχι κάτι συγκλονιστικό. Περιέχει 250 ml μηδενική PG και συν 100, 350 και αυτό, έτσι, που περιμέναμε να έρθει. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ. Κατέβασα το σκονάκι μου, είχα το HydroMix ανοιχτό. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι χρειάζεται τιτανοτεράστια προσοχή όταν διαχειριζόμαστε τέτοιες μεγάλες περιεκτικότητες νικοτίνης. Αυτό που βλέπετε και κάνω τώρα εγώ με γυμνά χέρια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται. Εντάξει. Θα μου πεις γιατί το κάνεις. Ναι. Κάνω το λάθος για να μην το κάνει κάποιος άλλος. Ανοίγω λοιπόν προσεκτικά το σφραγισμένο μπουκάλι. Και ρίχνω την νικοτίνη και την αφήνω να στραγγίξει. Ήδη το χρώμα, πώς θα το δούμε τώρα, εδώ δεν μπορώ να δούμε, εδώ βλέπουμε ότι το χρωματισμός που υπήρχε σε αυτή την νικοτίνη φτάνει ως εδώ, επειδή τώρα βέβαια η κάμερα δεν μπορεί να αποδώσει, η web κάμερα αυτή δεν μπορεί να αποδώσει το τι πραγματικά βλέπω εγώ. Ήδη φαίνεται ότι στην πρώτη ανάδευση θα εξαφανιστεί και το χρώμα, έτσι δεν το συζητάμε. Ήδη έχει αραιώσει ο χρωματισμός. Οπότε, δεν μένει παρά να δούμε σε επόμενο βίντεο πλέον το τι έγινε και το τι κάναμε. Εφόσον δέσει, μείνει λίγο να αναδευτεί, έχει μια διαδικασία. Λοιπόν, τι άλλο. Α, μια χρηστική συμβουλή είναι το εξής, μπορώ να δίνω έτσι στο φτερό. Εδώ τώρα το μπουκαλάκι αυτό που το έχουμε και να στραγγίξει, όταν θα το βγάλουμε, θα τα αφαιρέσουμε, πάλι με προσοχή γιατί μπορεί να υπάρχουν σταγόνες δεξιά-αριστερά, μην πέσει απάνω μας, εσείς θα το κάνετε με γάντια. Τι γίνεται, μετά στην πρώτη ανάδευση που θα κάνουμε και η νικοτίνη λογικά θα αρχίσει να πλώνει, αν θέλουμε ξαναγεμίζουμε το μπουκαλάκι με το περιεχόμενο πλέον εδώ που θα έχουμε και το ξανακάνουμε άλλη μια τούμπα, να φύγουν και τυχόν ό,τι υπάρχει στα τυχώματα και έχει παραμείνει από νικοτίνη υψηλής περιεκτικότητας. Ήδη εδώ φαίνεται κάτι έχει μείνει εδώ. Έφυγε και αυτό. Αυτά τα λίγα παιδιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά.